20% ήταν η αύξηση στο προϊόν. Και δεν ξέρουμε πόσο θα αυξηθεί ακόμη. Τα σοκολατένια κουνελάκια και τα αυγά θα έχουν φέτος πιθανότητα υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές, καθώς η τιμή του κακάο καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εν ώψη και των εορτών του Πάσχα, περίοδο κατά την οποία αυξάνεται κατακόρυφα η ζήτηση για σοκολάτα. Εμείς ως Ζαχαροπλαστεία ετοιμαζόμαστε τώρα για τα πασχαλινά αυγά. Γεγονός είναι ότι παραλαμβάνουμε τιμές συνεχόμενα αυξανόμενες όσον αφορά το θέμα της σοκολάτας. Οπότε αυτό θα επιβαρύνει τον καταναλωτή και βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ λόγω του ότι υπάρχει πρόβλημα στα κακαόδεντρα. Θα υπάρχει θέμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο ξεπέρασαν το πρωτοφανές επίπεδο των 10.000 δολαρίων ανά τόνο, καθώς πρόκειται για ένα ιστορικό ράλι που έχει ήδη οδηγήσει φέτος σε υπερδιπλασιασμό των τιμών. Το κακάο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, είναι το πιο καυτό εμπόρευμα πλέον στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και την τιμή του χαλκού. Τι πρέπει να γίνει με αυτό, παιδιά? Δεν πάει άλλο. Τα ζαχαροπλαστεία μεταποιούμε τις πρώτες ύλες, τη σοκολάτα, το αμύγδαλο, τη ζάχαρη, τα βούτυρα. Εξής είναι υπέρογγες. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές ούτως ώστε τα προϊόντα μας να μπορεί να τα πάρει ο καταναλωτής, αλλά με δυσκολία συρρυκνώνουμε τα κέρδη μας. Οι υψηλότερες τιμές στις σοκολάτες φέτος το Πάσχα, ύστερα από μια κακή συγκομιδή στην άλλη άκρη του κόσμου, είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε σειρά κλειδονισμών στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων, μια τάση που οι καταναλωτές παρατηρούν να αυξάνεται. Η αναταραχή στην αγορά του κακάου αναμένεται να κρατήσει ψηλά το κόστος της σοκολάτας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς. Τα πασχαλινά αυγά με την περσινή αύξηση είναι ακόμα ακριβότερα φέτος, ενώ ορισμένοι κατασκευαστές περιορίζουν τα μεγέθη των προϊόντων τους ή προωθούν ποικιλίες με άλλα συστατικά σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις επιπτώσεις αγοράς. Ο καταναλωτής βέβαια θα πάρει το προϊόν, το σοκολατένιο αυγό, αλλά θα πάρει σε μικρότερες ποσότητες. Εμείς τα μεγέθη δηλαδή θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε το μέγεθος, γιατί θα είναι μεγάλο το κόστος. Πιο μικρά αυγά οπότε. Πιο μικρά αυγά, ναι, ούτως ώστε να χαρεί το παιδάκι να του πάει ο γονέας ή ο νονός σοκολατένιο αυγό.